Γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Φραγκογιάννης, τεχνικός σύμβουλος αρτοπίας ζαχαροπλαστικής στη Μίλι Λούλη. Σήμερα θα φτιάξουμε ψωμί με κοινόα grain. Το κοινόα grain αποτελείται από αλεύρι σίτου, αλεύρι σίτου πετρόμηλου, αλεύρι σίκαλης, ξηρό προζύμι σίκαλης, σπόρους κοινόα, σπόρους τσία και βιταμίνη C από το φυτό ασερόλα. Η συνταγή μας είναι η εξής. 2 κιλά μείγμα κοινόα grain, 1300 γραμμάρια νερό, 30 γραμμάρια μαγιά και 40 γραμμάρια αλάτι. Θα ζυμώσουμε στο ταχυζυμωτήριο για 5 λεπτά στην αργή ταχύτητα και 5 λεπτά στη γρήγορη. Θα ξεκουράσουμε τη ζύμη μας για περίπου μισή ώρα. Η ζύμη μας έχει ξεκουραστεί. Τώρα θα κόψουμε 350 γραμμάρια καρβελάκια. Θα πλάσουμε τη ζύμη μας απευθείας. Όπως βλέπετε, πλάθουμε σφιχτά. Μπορούμε τα μισά από τα καρβελάκια να τα αποτύξουμε στο νερό και μετά σούσαμε. Κατά αυτόν τον τρόπο. Τοποθετούμε στη στόφα στους 26 βαθμούς με 75% υγρασία για περίπου μία ώρα. Όπως βλέπετε είναι έτοιμα. Τώρα θα τα χαράξουμε. Χαράζουμε σε σχήμα σταυρό και πιάνουμε μία άκρη και την κόβουμε σύριζα. Με ένα πινέλο με λίγο ελαιόλαδο θα τα περάσουμε από πάνω. Κλείνουμε και τα απασφαλίζουμε με λίγο αλευράκι. Θα φουρνίσουμε στους 210 βαθμούς με ατμούς για περίπου 35 με 40 λεπτά. Όπως βλέπετε, το ψωμί μας είναι σωστά ψημένο. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Τώρα λοιπόν θα φτιάξουμε και ένα κριτσίνι με το κοινόα grain. Για τη συνταγή θα χρειαστούμε 1,5 κιλό κοινόα grain, 600 γραμμάρια μαργαρίνη μαλακή, 650 γραμμάρια λευκό κρασί, 60 γραμμάρια bacon, 20 γραμμάρια αλάτι και 90 γραμμάρια ζάχαρη. Θα ζυμώσουμε στο μίξερ με το φτερό για 2 λεπτά στην πρώτη ταχύτητα και 6 με 7 λεπτά στη δεύτερη. Όπως βλέπετε, η ζύμη μας είναι λία, γυαλιστερή και εύπλαστη. Τώρα θα κόψουμε για κριτσίνια 30 γραμμάρια. Μπορούμε είτε να τα αφήσουμε σκέτα, είτε να τα βουτήξουμε σε νερό με σουσάμι και τσία. Προτού φουρνίσουμε τα κριτσίνια, θα τα κόψουμε στη μέση. Θα τα ψήσουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς για 20 με 25 λεπτά με ατμούς.
Σας εύχομαι καλή επιτυχία!